Στο χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και παιδιά, τα δικαιώματα πρέπει, του παιδιού, ένα πολύ, από κύριε. Τα πρώτα δικαιώματα κύριε, είναι το να έχει γονείς. Να πάω για από εδώ. Γονείς σημαίνει μάνα και πατέρα. Ο ψυχίατρος, ποια είναι η άποψή σας? Καταρχήν, μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω σε πάνελ με πολιτικούς και διαπιστώνω θα είναι δύσκολο να πω την άποψή μου. Θα προσπαθήσω ωστόσο. Ξέρετε, η διαφορά γιατί δική μας. Θα σας εξηγήσω γιατί. Μπορεί να συμπλακείτε, αλλά την άποψή σας θα την πείτε οπωσδήποτε. Είναι η μόνη που ανέχονται να πούνε. Η διαφορά μας με τους πολιτικούς είναι η εξής. Εμείς δεν έχουμε προσωπική άποψη. Έχουμε την άποψη της επιστήμης της δικής μας. Τι λέει η επιστήμη? Η επιστήμη λοιπόν η δική μας έχει τεκμηριώσει με έρευνα πάρα πολύ μεγάλη από το 1970 μέχρι σήμερα και έχει απαντήσει τα ζητήματα αυτά. Ότι? Όταν, θα σας εξηγήσω. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να άρουν ορισμένα από τα εμπόδια και να ψηφίσουν νόμους που επιτρέπουν την υιοθεσία, παραδείγματος χάρη, από ομόφυλα ζευγάρια ή το σύμφωνο συμβίωσης. Σε αυτό... τι ηλικίες ο υιοθεσία? Γίνεται η βούληση του υιοθετηθέντος? Όχι. Τότε πώς θα την καταπατήσουμε αυτό... τη βούληση? Επιτρέψτε μου λίγο να σας πω λοιπόν. Ναι. Αυτό που έκανε το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ήταν ότι ρώτησε εμάς, τους επιστήμονες. Δεν ρώτησε την προσωπική άποψη δικηγόρων, ούτε την προσωπική άποψη πολιτικών. Ρώτησε τους επιστήμονες να το τεκμηρώσουν. Και ναι, εγώ νομικά σας ότι έχουν ασκηθεί αγωγές από παιδιά. Είδατε πώς σας είπα ότι θα διακόψετε. Όχι, να συμπληρώσουμε συζήτηση. Μην τον διακόπτετε όμως, γιατί θα μου πει ότι είναι κομμάτι το ψυχολογικό. Συνεχίστε πυκνά. Σημασία. Πολύ πυκνά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, βγαίνει μια νομοθεσία που λέει ότι δύο ομοφυλόφιλοι άνδρες ή γυναίκες θέλουν να πάρουν ένα παιδί. Και πάνε σε ένα ίδρυμα που παρέχει παιδιά. Και το παιδί είναι 2 ετών. Η βούλησή του καταπατάται εκείνη την ώρα, δηλαδή ξαφνικά μεγαλώνει και λέει δεν έχω μπαμπά, δεν έχω μαμά. Έχω 2 μπαμπάδες ή 2 μαμάδες. Και εγώ διαφέρω από όλα τα παιδιά στο σχολείο μου. Γιατί έχω 2 μπαμπάδες και 2 μαμάδες. Ναι, ας μας πει όμως κοιμούνται μαζί. Μισό λεπτό, έχει σημασία. Έχω καταπατήσει τη βούληση του παιδιού από την ώρα που αρχίζει να συναισθάνεται ότι είναι έξω από το μέσο όρο της παγκόσμιας συμπεριφοράς. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο όρος, μέσος όρος συμπεριφοράς στη δική μου επιστήμη, ναι, δεν υπάρχει. Τον ακούω πρώτη φορά από σας. Γιατί οι ψυχίατροι δεν συνεννοούμαστε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, μέσα συμπεριφορά ή φυσικά. Ναι, με συγχωρείτε. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Όχι, θέλω να σας πω και εγώ. Θέλω να σας πω και εγώ. Ότι μέσος όρος συμπεριφοράς λέμε ότι ένας άνθρωπος δεν πλακώνει στο ξύλο έναν άλλον. Αυτός είναι ο μέσος όρος συμπεριφοράς ενός νομοταγούς πολίτη, ο οποίος δεν διαπράττει βίαιες πράξεις εναντίον των άλλων. Μέσος όρος συμπεριφοράς είναι ότι κοιμάμαι με μια γυναίκα και μια γυναίκα με έναν άντρα. Mm. Αυτό παγκοσμίως είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Εκτός αν έχετε νούμερα για ομοφιλοφιλία που είναι μεγαλύτερα, οπότε θα μου έχετε ανατρέψει το μέσο όρο παγκοσμίας συμπεριφοράς. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σας πω ότι πολλές φορές μας ρωτάνε τι είναι φυσιολογικό και ξέρετε ποια είναι η απάντηση που δίνουμε. Ναι. Φυσιολογικό υπάρχει μόνο ως πρόγραμμα στο πλυντήριο. Αυτό μου θυμίζετε τώρα με τη μέση συμπεριφορά. Μέση θερμοκρασία πλήσης. Ναι. Γιατί σας το λέω. Η ανθρώπινη ψυχή έχει πάρα πολλές παραλλαγές. Μια έκφραση λοιπόν και ένας σεξουαλικός προσανατολισμός και όχι επιλογή είναι ελεύθερο. Είναι και ομοφιλοφιλία. Προσέξτε γιατί. Είναι ελεύθερο. Αναφέρατε πριν πάρα πολύ σωστά ότι υπάρχει σε πολιτικούς, υπάρχει σε δημοσιογράφους, μου είπατε για τη συμπεριφορά την ομοφιλοφιλική. Εγώ θα σας προσθέσω επίσης λοιπόν ότι υπάρχει σε μαύρους κύκνους, σε γκλάρους, σε πιγκουίνους. Παντού. Αλλά δεν είναι ο μέσος όρος συμπεριφοράς. Ζωτικών βασίλειων. Ζωτικών βασίλειων. Μισό λεπτό. Λιοντάρια και σε πρόβατα. Θέλω να σας πω το εξής. Ακούστε με λίγο. Ότι να σας πω κάτι. Που παρακάμπτουμε. Ναι, αλλά είστε γιατρός. Δεν επιτρέπεται να παραβιάζετε τον νόμο της αναπαραγωγής. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Είναι δυνατόν να έχετε αναπαραγωγή μεταξύ δύο ή δύο πτηνών που είναι αρσενικά? Δεν είναι, ή δύο σκύλων. Δεν είναι. Δώστε λίγη κατανόηση. Θα είχαν σταματήσει τα σκυλάκια να κυκλοφορούν στον κόσμο. Δείξτε λίγη κατανόηση στην προσπάθεια όμως ενός επιστήμονα να μπορέσει να τεκμηριώσει το που λέει με την έρευνά του. Διότι διαφορετικά θα μπορέσω να αποφανθώ σε αυτό που μου λέτε. Εγώ δεν σας λέω την άποψή μου, σας λέω ότι λέει επιστήμη μου. Αμφισβητήσατε το μέσο όρο συμπεριφοράς και τον κάνατε πλυντήριο. Μα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ως ορολογία. Αφού δεν τον έχουμε ως ορολογία, τι να κάνω τώρα? Γιατί η φύση έχει παραλλαγές. Έχει πολλές παραλλαγές και οφείλουμε να τις μελετήσουμε. Αυτό κάνουμε εμείς. Αυτό μας καλεί. Δηλαδή όλα είναι παραλλαγές. Αυτό μας καλεί η παγκόσμια κοινότητα. Γιατρέ, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είστε γιατρός. Ναι, παρακαλώ. Η σεξουαλική επιλογή. Όχι επιλογή. Είναι και φυσική συμπεριφορά. Όχι επιλογή. Με συγχωρείτε. Η σεξουαλική επιλογή ή η διάθεση, αυτοδιάθεση. Έρχεστε λοιπόν στα λόγια. Είναι φυσική συμπεριφορά. Έρχεστε στα λόγια. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αν θέλω εγώ να κάνω μόνο στοματικού έρωτα. Είναι φυσική συμπεριφορά. Έρχεστε λοιπόν στα λόγια μου. Θα σας απαντήσω ως εξής. Ναι. Όταν έχουμε μία παρατήρηση στη φύση για τους επιστήμονες, η οποία είναι στατιστικώς σταθερή, ανεξαρτήτως... Γιατί πάτε στα στατιστικά ενώ προηγουμένως τα απορρίπτατε? Μα καθόλου δεν τα απορρίπτατε. Μα απορρίπτατε το μέσο παγκόσμιο όρο συμπεριφοράς. Εσείς θέλετε να δεχτώ όμως ένα μέσο όρο, εγώ σας λέω ότι υπάρχουν και άλλες στατιστικές. Μίλησα για παραλλαγές.
Για εμάς λοιπόν τι έχει σημασία. Όταν είναι στατιστικός μία παραλλαγή σταθερή γεωγραφικά, διαπολιτισμικά και διαχρονικά, από τους Εσκιμώους μέχρι τους Μουσουλμάνους, από τα πρόβατα μέχρι τον άνθρωπο, αντιλαμβάνεστε ότι για μας αυτό σημαίνει μία σταθερότητα. Εφόσον λοιπόν υπάρχει σταθερότητα στη φύση. Μου λέτε, με συγχωρείτε πολύ γιατρέ, επιμένω στο να σας λέω γιατρό. Μου λέτε δηλαδή, μισό λεπτό, μου λέτε κάτι, ότι δύο αρσενικά σκυλιά ή δύο αρσενικά γατιά ή δύο αρσενικά οτιδήποτε ή δύο θηλυκά που έχουν σχέση χωρίς να πηγαίνουν με το αντίθετο φύλο, αυτό είναι μια φυσική συμπεριφορά. Δεν σας κάνει εντύπωση που παγκοσμίως οι κυβερνήσεις των περισσότερων χωρών πλέον σταματούν να ασχολούνται με αυτό το ζήτημα και θεσπίζουν, αν θέλετε, και νομικά. Τώρα πάτε πολιτικά. Μα δεν είστε. Τώρα φεύγετε από την ιατρική. Καθόλου δεν φεύγετε από την ιατρική. Σε αντίθεση με τις δικές μας κυβερνήσεις εδώ και τους πολιτικούς στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες βέβαια, οι κυβερνήσεις εκείνων των χωρών ρώτησαν τους επιστήμονες. Οι επιστήμονες απάντησαν. Και το πράγμα λύθηκε και τελείωσε εδώ και πολλά χρόνια. Και τι σε πόσες χώρες όμως, κύριε Παπαδημητρίου, μελετήσατε το πινέπι στα παιδιά όταν δεν υπήρχε η υιοθεσία. Κύριε Παπαδημητρίου, συγγνώμη, γιατρέ, σε πόσες χώρες. Έρχομαι και εσάς, όταν είναι μία η άποψη του Λουξεμβούργου, Ολλανδία. Όταν είναι η άποψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιλαμβάνεστε ότι δεν συζητάμε για μία χώρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Μα σας λέγω, είναι τρεις χώρες όλες και όλες αυτό που λέτε. Τρεις είναι. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε. Δεν ασχολούνται με αυτό το είδος, διότι τα έχουν. Ανήκουμε στην Ευρώπη ή όχι, κύριε Τζούμα, ή όποτε μας συμφέρει. Ασφαλώς και ανήκουμε. Ωραία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά δεν θα δεχτώ τα πάντα της Ευρώπης. Να σας πω κάτι. Δεν θα δεχτώ τα πάντα. Δεν σας μίλησε κανείς. Προ Θεού, μην το μεταδώσουμε αυτό το πράγμα. Δεν σας μίλησε κανείς για ομοφοβικές διώξεις. Ολοκληρωτικού καθεστώτων ή διαφόρων άλλων καθεστώτων. Όχι, δεν σας μίλησε κανείς για τέτοιο πράγμα. Όχι, αυτό είπα. Μιλήσαμε για το αν μπορεί ένας άνθρωπος να χλεβάζει έναν άλλον ή να τον προσιλητίζει σε κάτι που παραβιάζει. Εσείς είστε υπέρ του προσιλητισμού. Δηλαδή είστε υπέρ του να παίρνουμε μικρά παιδιά και να τα προσιλητίζουμε στη συμπεριφορά μας. Η σεξουαλική. Να σας πω κάτι. Αν ήταν αυτό. Το θεωρείτε κακούργημα. Αν αυτό που λέτε. Το θεωρείτε κακούργημα. Σε λίγο δεν θα είναι. Εάν ένας ομοφιλόφιλος προσελκύει ένα 10χρονο αγόρι στην ομοφιλοφιλία, είναι κακούργημα ή είναι μέσα στην ελεύθερη, να το πω έτσι, διακίνηση των ιδιών και ορέξεων. Να σας αντιστρέψω την ερώτηση επομένως. Ναι. Γιατί straight ζευγάρια ή αν θέλετε ετεροφιλοφιλικά ζευγάρια έχουν γκέι παιδιά. Άρα δέχεστε, όχι, όχι. Γιατρέ, δέχεστε ότι δεν είναι κακούργημα. Μα, τι θα πει η προσέγγιση, μα, δηλαδή, σεξουαλική. Άλλο είπε, άλλο είπε. Εσείς ξεκινάτε από τη βάση ότι είναι επιλογή. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι επιλογή τόση ώρα, αλλά δεν θέλετε να με ακούσετε. Σας λέω ότι είναι μια σεξουαλική παραλλαγή την οποία απαντούμε στη φύση. Άρα είναι ορμέμφυτο, το λέτε. Ασφαλώς. Διαχρονικά. Άρα το ορμέμφυτό μου εγώ. Άρα το ορμέμφυτό μου το μεταδίδω σε κάποιον νεαρό, σε κάποιον ανήλικο. Οι έρευνές μας λοιπόν λένε ότι όταν έχουμε οι ίδιοι φίλου γονείς, δεν έχουμε ομοφιλόφιλα παιδιά σώνει και ντε. Όπως αντιστοίχως σας λέω ότι ετεροφιλοφιλικά ζευγάρια δεν έχουν άποψή σας. Δεν είναι η άποψή μου, είναι της επιστήμης μου. Είναι της επιστήμης σας. Να υποθέσω κύριε Παναγιωτόπουλε, είστε θεολόγος. Ένα λεπτό, έρχομαι σε ένα, θα μου το κλείσεις. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τον έχω τόση ώρα. Είναι λέκτορας, θεολόγος. Διατελέσας Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τύπου. Και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τύπου. Πέστε μου την άποψή σας για το σύμφωνο συμβίωσης. Ακούσατε προηγουμένως και έναν καθηγητή της ψυχιατρικής. Εγώ έχω 2-3 πράγματα, επειδή έχω και εγγόνια, τα οποία μου κάνουν εντύπωση. Και είμαι και υπέρ της ελεύθερης σεξουαλικής, ξέρω εγώ, κατάστασης, εκτός αν δημιουργεί κακούργημα. Για πράγματι κακούργημα. Πέστε μου κάτι. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει δικαίωμα στον προσιλητισμό στην ομοφιλοφιλία. Εγώ επιμένω σε αυτό. Υπάρχει. Εδώ απαγορεύεται ο προσιλητισμός σε άλλα πράγματα, τα οποία θεωρεί κακούργημα ο ποινικός νόμος. Δηλαδή, εάν εγώ κάποιον αρχίσω να τον εθίζω στην ειδική κάναβη, η οποία θεωρείται τσιγάρο σε πολλές χώρες. Σε λίγο και σε εμάς. Πέστε μου, εσείς θέλω τη δική σας άποψη. Σύμφωνο συμβίωσης και όσα λέγω. Κύριε Τράγκα, θα προσπαθήσω να δώσω μία απάντηση με όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένο τρόπο. Ναι. Το θέμα είναι και πολύπλοκο και έχει είναι πάρα πολλές παραμέτρους. Και θα καταλήξω με αυτό που εσείς ξεκινήσατε με το Χριστόδουλο. Mm. Γιατί αυτή η εικόνα που δείξατε, εγώ ήμουν κάτω από το Χριστόδουλο εκείνη τη μέρα που μίλαγε σε αυτή την περίφημη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Και θα καταλήξω αυτό που είναι το πολιτικό κομμάτι. Αλλά θα σας πω δύο πράγματα.
Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την ουσία αυτών που είπε ο κύριος Παπαδημητρίου πριν. Παπαδημητριάδης πριν. Ο γιατρός. Ψυχιατρική. Ξέρετε, τη δεκαετία του 70 ακούγονταν πάρα πολύ αυτές οι θεωρίες. Σήμερα πια οι πιο προωθημένοι ψυχίατροι και ψυχολόγοι πια έχουν μπει σε μια άλλη αναδιάταξη της θεωρίας, αν πραγματικά υπάρχουν οι θεωρίες τη δεκαετία του 70 περί του τρίτου φύλου ή αν πραγματικά υπάρχει ή δεν υπάρχει το λεγόμενο τρίτο φύλο. Και οι πιο προχωρημένοι πια σήμερα καταρρύπτουν τις θεωρίες πολλοί από αυτούς τις οποίες τις υποστήριξαν τη δεκαετία του 80 και του 90 και οδήγησαν σε μια σειρά από νοθεομοθετικές ρυθμίσεις. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά δεν έχω θέμα. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω. Εγώ δεν σας διακόψω. Όχι, θα γίνει για σεβάστηκα, σεβάστηκα πάρα πολύ προσεκτικά αυτά που είπατε. Εγώ μπορώ να σας δώσω άνετα βιβλιογραφία, να την πάρετε διαβάστε. Αλλά επειδή ισχυριστήκατε ότι η επιστήμη σας το λέει αυτό, εγώ σας λέω ότι η επιστήμη σας λέει και κάτι άλλο. Εκτός από αυτό που λέτε. Και η επιστήμη, ξέρετε, κάθε φορά στον κόσμο αλλάζει. Και τώρα θα περάσω στο κομμάτι της θεολογίας. Ακούστε να δείτε, η Εκκλησία καταρχήν είναι αγάπη. Και σε αυτό το κομμάτι η Εκκλησία μιλάει στους ανθρώπους με αγάπη και προσπαθεί να κατανοήσει και να τους προσφέρει με το καλύτερο τρόπο τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να οδηγηθούν στη σωτηρία. Στη σωτηρία της ψυχής. Η Εκκλησία λοιπόν μίλησε και οφείλει να λέει στους πιστούς της ότι ξέρεις, αυτή είναι η άποψή μου, αυτή είναι η διαδρομή που θα σε οδηγήσει έτσι ώστε να φτάσεις στον καλύτερο δρόμο που είναι το να φτάσεις να γίνεις αυτό που είναι η Άγια. Αυτό λέει η Εκκλησία μας, αυτό λέει η Ορθόδοξη Θεολογία, αυτή είναι η διαδρομή. Άρα εσύ τρώς αυτή τη διαδρομή, αλλάξεις, βγεις. Αλλά αυτή είναι η διαδρομή, ρε παιδί μου, αυτή είναι η διαδρομή. Και ο καθένας από εμάς σίγουρα εδώ δεν είμαστε ένα τραπέζι που είναι Άγιοι, αμαρτωλοί είμαστε όλοι εδώ πέρα και ο καθένας από εμάς έχει ακολουθήσει πολλές φορές και έχει βγει από αυτό το δρόμο. Αλλά ο δρόμος είναι αυτός. Η Εκκλησία οφείλει να το λέει. Ο δρόμος είναι αυτός. Αυτόν πρέπει να ακολουθείς. Επομένως λοιπόν αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι η Εκκλησία σαφώς στην Ελλάδα, επειδή έχουμε μάθει ότι μπορούν να εκφράζονται οι πάντες εκτός από την Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει ασφαλώς και πρέπει να έχει πολιτικό λόγο και να μιλάει και δημόσια. Και φυσικά κάθε δημόσιος λόγος έχει πολιτικό χρώμα. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Δηλαδή θα μιλάνε οι μισοί και οι άλλοι μισοί δεν θα μιλάνε. Όλοι θα μιλάνε. Και όλοι θα λένε τις απόψεις τους. Και πρέπει να ακούγονται και όλες οι απόψεις. Γιατί σε μια και ανοιχτή κοινωνία είναι πραγματικά ανοιχτή όταν μιλάνε. Πυκνώστε λίγο όμως αυτό που θέλετε. Θα σας πω το τέταρτο. Το τέταρτο σημείο. Ακούστε να δείτε. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο συμβίωσης. Μιλάτε για τη θρησκεία τη δική μας, η τσιχάντα. Εδώ για τη δικιά μας. Οι μουσουλμάνοι πετάνε τα παιδάκια που κατηγορούνται για ομοφυλοφιλία. Αυτό είναι παράδειγμα. Να πούμε ότι κάθε θρησκεία έχει και άλλη αντιμετώπιση. Υπάρχει και άλλο χειρότερο αφού προηγουμένως θα έχουν βιάσει. Θα μου αφήσετε να πω και δύο πραγματάκια και εγώ θα ολοκληρώσω. Θα ολοκληρώσω με ταχύτητα. Σε ό,τι αφορά το σύμφωνο συμβίωσης, η προσωπική μου άποψη είναι ότι το σύμφωνο συμβίωσης ήταν περιττό. Ουσιαστικά η ελληνική κοινωνία απαιτούσε την επίλυση δύο ζητημάτων, των ζητημάτων κληρονομίας και των ζητημάτων διαχείρισης σε προσωπικά ζητήματα όπως είναι χειρουργία ή κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτές μπορούσαν να επιληθούν με μια σειρά από νομοθετικές επεκτάσεις και δεν χρειαζόταν το σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο στο μέλλον θα μας δημιουργήσει μια σειρά από δικαστικές αποφάσεις. Εδώ είναι οι δικηγόροι που θα επιφέρουν σε ό,τι αφορά την υιοθεσία. Και μην κοροϊδευόμαστε, εκεί θα οδηγήσουν. Εκείνο στόχος, εκεί θα οδηγήσουν. Δεν το συζητάμε αυτό, γι' αυτό και είμαι προσωπικά αντίθετος με τον τρόπο που έγινε από την παρούσα κυβέρνηση. Και ξέρετε και κάτι. Θα πω κάτι ιστορικό, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου στο Πανεπιστήμιο, να κάνω ιστορία. Η κυβέρνηση του Σιμίτη έκανε τεράστιο λάθος. Είχε δύο σκαλοπάτια. Είχε να λύσει το ασφαλιστικό και αντί να λύσει το ασφαλιστικό, κατανάλωσε όλο της το πολιτικό βάρος το να συζητήσει το θέμα των ταυτοτήτων. Αντί λοιπόν τότε να επιλύσει το θέμα το ασφαλιστικό και οδηγούμαστε σήμερα σε μια σειρά από αδιέξοδα, επέλυσε το θέμα των ταυτοτήτων. Με τον τρόπο που το επέλυσε. Το οποίο τώρα σε λίγο καιρό, ξέρετε πάρα πολύ καλά, θα πάμε σε καινούργιες ταυτότητες. Μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το τσιπάκι, το οποίο θα γράφει και το θρήσκευμα και ένα σύνολο από άλλα πράγματα, τα οποία θα περιλαμβάνει μέσα ως αυτονόητα. Τα έκανε ο Σιμίτης όμως όπως τα έκανε με εντολές. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν. Είναι δίκιο ο μακαριστός που τα έλεγε στα αυτή μου. Τα έκανε με εντολές. Μην έχετε καμία εντολές. Τα έκανε ο Σιμίτης μας. Και συνέβαλε και ο Στεφανόπουλος. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μεταξεταστέαμεν η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων. Σύμφωνα με το Crash Test 48 σημείων του Μαΐου, που έχει θεσμοθετήσει ο Οργανισμός για τα Δικαιώματα των Ομοφυλοφίλων και των Transsexual. Με άριστα το 100% η Ελλάδα βαθμολογείται με 39, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνάει τη βάση του 50%. Η μόνη χώρα της Δυτικής Ευρώπης που βρίσκεται κάτω από την Ελλάδα είναι η ευρύτερη έδρα του καθολικισμού, η Ιταλία, με 22%, ενώ ελάχιστα πάνω από τη χώρα μας βρίσκεται η επίσης θρησκόληπτη Ιρλανδία.
Εντύπωση προκαλεί ότι η Ελλάδα δεν είναι η χώρα που πετυχαίνει το καλύτερο σκορ στα Βαλκάνια, καθώς την πρωτιά κατέχει η Κροατία με 71%. Ενώ πάνω από τη χώρα μας στα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων βρίσκεται και η Αλβανία με 42%. Αντίθετα, χαμηλότερα βρίσκονται η Σερβία με 29%, η Ρουμανία με 28%, η Βουλγαρία με 27%, η Φύρο με 13% και η Τουρκία με 12%. Στον αντίποδο τις καλύτερες επιδόσεις, όπως ήταν αναμενόμενο, παρουσιάζουν οι σκανδιναβικές χώρες, ενώ στη λεκάνη της Μεσογείου, τόσο η Ισπανία όσο και η Πορτογαλία, εμφανίζονται αρκετά φιλελεύθερες προς τα άτομα της λεσβιακής ομοφιλοφιλικής κοινότητας. Η χώρα που έχει τα περισσότερα δικαιώματα για τους γκέι με βάση το χάρτη του Μαΐου είναι η Βρετανία με 86%, ενώ η περιφέρεια της Σκωτίας, όπου επιτρέπονται οι γάμοι μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου, βρίσκεται ακόμα πιο ψηλά, επιτυγχάνοντας σκορ της τάξης του 92%. Ο κύριος Οικονόμου της Νέας Δημοκρατίας έχει το λόγο. Κύριε Οικονόμου, τι γίνεται με τη Νέα Δημοκρατία και το σύμφωνο συμβίωσης? Κοιτάξτε, δίστατα η άποψη μέσα στην κοινωνική ομάδα, αλλά θέλω να εξηγήσω το εξής. Ότι... Α, είσαστε, τσακώνεστε για το θέμα αυτό? Καθόλου, καθόλου. Απλά η μισή είναι με το σύμφωνο. Εκφράστηκαν οι βουλευτές. Το ψηφίσατε όμως, ε? Βέβαια είναι ενδεικτικό και σημαντικό και εγώ νομίζω ότι έχει αξία, γιατί ξέρετε. Εγώ δεν θέλω να βάλω να μπω στην συζήτηση την επιστημονική, γιατί θέλω να μείνω μόνο στο επίπεδο, το θεσμικό, δηλαδή το ελληνικό κοινοβούλιο εκλήθη να απαντήσει στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αστικών δικαιωμάτων κάθε πολίτη. Και ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία ως κλασικό ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο μάλιστα διαμορφώνει νομίζω και τη συνείδηση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας της χώρας μας, πολύ καλά έκαναν και οι δύο, γιατί είχαμε τη συζήτηση την προηγούμενη, και οι δύο υποψήφοι πρόεδροι για το θέμα αυτό, και ο Βαγγέλης Μαρμαράκης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να τοποθετηθούν θετικά. Δεν το λέω εγώ γιατί με ενδιέφερε να περάσει και αρχικά αυτή η άποψη. Είναι θέμα συνείδησης και ο καθένας θα τοποθετηθεί όπως πιστεύει. Και η κοινωνική ομάδα δεν τοποθετήθηκε ενιαία. 19 καταψήφισαν. 19 καταψήφισαν χώρια της αποψίας. 19 ψήφισαν. 19 καταψήφισαν το σύμφωνο. 19 ψηφίσαμε, και εγώ ψήφισα υπέρ, 25 δεν παρουσιάσαν και άλλοι 25 καταψήφισαν. Α, το θυμάμαι. Κάπως έτσι. Στα τρία. Ακόμα καλύτερα. Όμως, προσέχετε να δείτε. Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να μπει η συζήτηση στο ελληνικό κοινό και καλά έκανε που δεν μπήκε. Παρόλο που κάποιοι... Να μπει πού? Να μπει στο ζήτημα... Του μ' αρέσει αυτή η συμπεριφορά ή δεν μ' αρέσει αυτή η συμπεριφορά. Αυτό είναι ζήτημα τελείως διαφορετικό. Είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το δικαίωμα. Σε αυτό συμφωνούμε με τον. Του ενός ανθρώπου. Κάποιοι το επεδίωξαν αυτό όταν φιλιώτησαν να το πει και μέσα στο. Αυτά ήταν προκλήσεις σε αισθρότητα. Εγώ ναι, εγώ δεν μπαίνω σε αυτά. Ή ντυμένη με ράσα που φιλιώτησαν έξω από τη Μητρόπολη. Αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά προσέξτε να δείτε. Εντάξει, αυτή η συμπεριφορά. Σε μια τόσο ανοιχτή και ανεκτική κοινωνία. Και χρειαζόταν να γίνεται όλη αυτή η επίδειξη συμπεριφορών. Και ιστορικά στον πολιτικό κόσμο. Είναι σημαντικό όμως. Εντάξει, στην αρχή Ελλάδα δεν υπήρχε. Αφού ανοιχτή η τεχνολογία. Το δραματικό στοιχείο για τη συγκεκριμένη ρύθμιση πρέπει να φύγει σε επίπεδο νομοθετικής ρύθμισης. Εμείς νομίζω, σαν Ελληνική Βουλή, καλύψαμε το ζήτημα των δικαιωμάτων. Και πρέπει να. Και επειδή το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κατά την άποψή μου, είναι ότι πρέπει να απεφύσουμε το δικαίωμα του ενός που είναι μειοψηφία έναντι των 99 οι οποίοι και έχουν μια ψηφία. Ακόμα και ο ένας πρέπει να του περιφέρει το δικαίωμα. Αυτό λέμε. Τώρα, μην φτάσουμε όμως στο σημείο. Εμείς παλιά στο Μεσογείο λέγαμε. Του ενός του δικαιώματος να καβαλήσουμε του 99. Διότι εκεί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα. Με ποιον τρόπο καβαλήθηκαν 99? Λέω χάρη του δικαιώματος του ενός, μην φτάσουμε στο σημείο να καβαληθούν 99. Πώς θα γίνει αυτό, αγαπητέ μου? Από όλες αυτές τις αποφάσεις που παίρνονται. Πώς, για εξηγήστε. Όλες είναι εναντίον της πλειοψηφίας. Οι θεατές, φαντάζομαι, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Όπως δεν καταλαβαίνω και το τρίτο φύλλο τι σημαίνει. Τα ακούω όρους πρώτη φορά σήμερα. Γιατί ακούτε όρους πρώτη φορά? Αυτά είχαν θεσπιστεί πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι, και σήμερα η επιστήμη, αν θέλετε, όπως είπατε εσείς προηγουμένως, ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται σήμερα η σύγχρονη επιστήμη τα έχει καταλύσει. Ενδεχομένως σε μερικά χρόνια. Α, να σας πω ένα μυστικό. Η κοινωνία μας θα γίνει εντελώς διαφορετική. Η επιστήμη εξελίσσεται. Αυτό σας λέω. Τι να κάνουμε τώρα? Αυτό σας λέω. Μπορεί σε 20 χρόνια να έρθουν εξωγήινοι που λέει η Χίλαρη Κλίντον και να σταματήσουμε να μιλάμε για την Εκκλησία πια. Πολύ σωστά. Τι να κάνουμε τώρα?
κάθε κοινωνία, κάθε κοινωνία, κάθε κοινωνία, ακούστε να δείτε. Κάθε κοινωνία έχει τις δικές της θέσεις και τις δικές της λογικές. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Η ελληνική κοινωνία είναι απόλυτα συνυφασμένη με τα πιστεύω της, την παράδοσή της και την εκκλησία της. Και ό,τι και αν γίνει, όποιος αυελληνισμός, όποια αποχριστιανοποίηση και αν επιδιωχτεί, δεν θα τα καταφέρει. Πάντως είπατε πολύ, κάτι όσο πολύ σημαντικό. Όσο και αν επιδιωχτεί αυτό, αυτό που και αν επιδιωχτεί. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό, ότι ο Χριστόβουλος δεν θα επενέβαινε με τον τρόπο. Εσείς συμφωνείτε να πηγαίνουν δύο... Μισό λεπτό. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας ως επιστήμον. Συμφωνείτε να πηγαίνουν δύο και να φιλούνται μπροστά στη Μητρόπολη για να χλεβάσουν την Εκκλησία της Ελλάδος. Από πότε το οφείλει όμως είναι χλεβασμός θεσμού? Μεράσο. 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 Καταρχήν να την πείσει η αρχή σε μια άλλη επιστημονική ορολογία. Γιατί εντός της Βουλής να φιλούνται στο στόμα κατά αυτόν τον τρόπο, τον επιδεικτικό. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε στο θέαμα. Σας αρέσει, έχει αισθητική αυτό το θέαμα? Το φιλί εννοείται. Όχι, το να αγκαλιάζονται ας πούμε μπροστά, να κράζουν μπροστά στην Εκκλησία προκειμένου να κράξουν. Και να φιλούνται στοματικά. Εσείς αισθητικά πώς το βλέπετε, σας αποθήκει ή σας. Θα σταματήσω ως ιδιώτης και ως άνθρωπος, όχι ως επιστήμονας. Δεν αφορά αυτό. Δεν καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάτε. Τι αφορά. Αφορά την οπερέτα. Την αισθητική όπως λέμε. Εγώ δεν βλέπω γιατί ένα φιλί, μία αγκαλιά είναι. Μα δεν ήταν φιλί, ήταν κράξιμο τη Εκκλησία. Αυτό είναι δεν θέμα ήταν, που αφορά τους νομικούς, αν έχει ευθύνη, όπως είπατε, προσβολή. Δεν υπάρχει ευθύνη, υπάρχει κράξιμο. Ως συμπεριφορά, εναρμονίζεστε με αυτό το πράγμα εσείς? Όπως σας είπα, εγώ προφανώς την ανέχετε, γιατί έχει μάθει ο άνθρωπος. Πώς τοποθετούμαστε? Ναι, για πείτε μου κάτι, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είναι κακό αυτό. Στην ιατρική σπουδάζεται φυσιολογία. Φυσιολογία, είπατε. Φυσιολογία. Φυσικά, δεν είναι. Στη γενική ιατρική που κάνατε πριν πάρετε εξειδίκευση ο ψυχίατρος. Αυτή τη θεωρείτε φυσική συμπεριφορά ή παραφυσική συμπεριφορά μεταξύ ομοφυλοφίλων? Εγώ προσωπικά δεν θεωρώ τίποτα. Ναι, πείτε μου, όχι σας παρακαλώ, είναι φυσική συμπεριφορά ή είναι αποκλίνουσα όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία? Η ιατρική επιστήμη λογίζει. Είναι φυσιολογία το να συνέρχονται και να συνευρίσκονται δύο άντρες ή δύο γυναίκες? Δεν ανήκει στη φυσιολογία. Γιατί όμως τώρα το βάζεις? Όχι, θέλω να μου πείτε, όχι, είναι γιατρός. Έχει σπουδάσει φυσιολογία. Για να φτάσει στην ψυχιατρική επιστήμη, σπούδασε φυσιολογία. Το 15% του πληθυσμού. Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω όχι εγώ. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Λέω αν είναι φυσική ή παραφυσική συμπεριφορά. Δεν λέω τίποτα, δεν είμαι ομοφοβικό. Για μένα μπορεί να είναι τέτοιο, αλλά μπορεί να είναι έτσι για αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να το πω τώρα, να του κυνηγήσω τώρα. Η απάντηση δική μου είναι πολύ σαφής και εκπροσωπώ σας είπα τη δική μου επιστήμη. Η δική μου επιστήμη λοιπόν χρησιμοποιεί τον όρο σεξουαλικό προσανατολισμό. Ω προσανατολισμό, επομένως είναι μια φυσιολογική παραλήψη. Μάλιστα. Εσείς κύριε Γραντιώτη, θέλετε να πείτε κάτι? Παρακαλώ πολύ στο κοντρόλ. Εγώ ρωτάω γιατρό. Δεν είναι ένας άνθρωπος, επειδή μου λέτε διάφορα πράγματα από το κοντρόλ, δεν είναι ο άνθρωπος έτσι, έχει μια θέση? Έχει τελειώσει ιατρική σχολή. Θέση, γι' αυτό τον ρωτάω. Όλοι έχουν θέση. Εσάς παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Δράκα, κοιτάξτε. Το μεγαλύτερο ψέμα είναι ότι η ιατρική, η ψυχιατρική ή οποιαδήποτε επιστήμη ότι δεν έχει ιδεολογία. Λοιπόν, θα σου πω κάτι πρώτο. Αν θυμάμαι καλά. Τίποτα. Είστε ομοφοβικός? Νομίζω. Όχι, δηλαδή αισθάνεστε όταν δείτε ας πούμε δύο ομοφοβικούς, αισθάνεστε απέσια δηλαδή? Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε δεν σας ενδιαφέρει να μου πείτε. Είστε ομοφοβικός ή δεν είστε? Δεν μου ήταν αδιάφορο αυτό που έγινε στην Μητρόπολη. Δηλαδή αν βρεθείτε σε μια παρέα και είναι δύο γκέι, θα σηκωθείτε να φύγετε από το τραπέζι? Όχι, βέβαια. Δεν μου ήταν αδιάφορο και με ενόχλησε αυτό που έγινε στην Βουλή και μπροστά στη Μητρόπολη, γιατί είχε μια συγκεκριμένη στόχευση πρόκλησης και προσβολής. Λοιπόν, πρώτο λοιπόν, δεν υπάρχει επιστήμη που να μην έχει ιδεολογία. Αν θυμάμαι καλά, μέχρι πριν πολλά χρόνια, η ομοφιλοφιλία ήταν καταγεγραμμένη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως αρρώστια κιόλας. Πρόσφατα διάβασα και με την επιρροή ομοφιλόφιλων, προοδευτικών, γιατρών κτλ. Ναι. Αυτό το πράγμα έφυγε. Πρόσφατα διάβασα και την ιστορία, δεν θυμάμαι το όνομα, μου συγχωρέστε, ενός ψυχιάτρου πολύ γνωστού στην Αμερική, ο οποίος είχε βγάλει και ένα βιβλίο και έλεγε ότι είναι πάλι ότι είναι αρρώστια και την μπορεί να θεραπεύσει. Δέχτηκε τέτοιο πόλεμο και βγήκε τώρα με τα μερικά χρόνια, έγραψε ότι καινούργιο βιβλίο και ζήσε και συγγνώμη. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτά όμως, όταν οι μισοί ηθοποιοί του Hollywood είναι ομοφιλόφιλοι, είναι λάθος, νομίζω ότι είναι παραδειγμένο να το πούμε ασθένεια. Να το πούμε αποκλίνουσα ή σεξουαλικός προσανατολισμός. Είναι λάθος. Το καταλαβαίνω. Είναι λάθος. Το αποκαλούσε ως παραφύση. Η βάση της κουβέντας μας όμως. Λοιπόν, εμείς συζητάμε για κάτι το οποίο είναι μια νομική πράξη, είναι μια σύμβαση. Γι' αυτό συζητάμε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ποιος κοιμάται με ποιον, αν είναι φυσιολογικό, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν δίνω δεκάρα γι' αυτό, εφόσον είναι ενήλικες και υπάρχει συνένεση.
αλλά το να ακούω. Ότι έγινε, λέει, έρευνα. Άρα δέχεστε την άποψη του ψυχιάτρου. Όχι, όχι, δεν τη δέχομαι. Μου λέει ότι είναι προσαρμοσμένο. Το να ακούω όμως ότι έγινε, λέει, πριν προχωρήσουν οι Αμερικανοί, κάναν έρευνα, λέει, για να δουν τι συνέπειε στα παιδιά. Πάνω σε τι κάναν έρευνα οι ψυχιάτροι, σε αυτό που δεν υπήρχε και δεν υπήρχε προηγούμενο. Όταν δεν υπήρχε πριν σύμφωνο συμβίω και δεν υπήρχε υιοθεσία από ομοφυλόφιλα ζευγάρια. Πώ βγάλανε. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά και εγώ επειδή επιστήμονα είμαι, ξέρω ότι για να το μελετήσει πρέπει να υπάρχει προηγούμενο. Θα θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου, ο άνθρωπο τον οποίο ψηφίζει όλο το Λουξεμβούργο, το Δουκάτο. Είναι παντρεμένο. Α, κάνω τι θέλει, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει. Να τα θυμίζω εγώ. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στην ελληνική κοινωνία, στην δικιά μου πατρίδα. Λοιπόν, και λέω, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται κανείς να είναι επιστήμονας για να, αρκεί να έχει παιδιά, να ζει στην κοινωνία, να έχει μέσο κοινωνού, για να καταλάβει ότι, ας πούμε, σε ένα μικρό παιδάκι το οποίο ξυπνάει το βράδυ, ας πούμε, γιατί δεν είναι φιάλτη και θα πάει να κοιμηθεί ανάμεσα στο Μίτσο και τον Μπάμπι ή στην Μαρία και την Ευαγγελία, αν είναι δύο γυναίκες, ότι αυτό δεν μπορεί να προκαλέσει κάποια σύγχυση. Όταν δηλαδή δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχει επιστήμη η οποία λέει ότι το να επιβάλλει στην απουσία του πατρικού ή του μητρικού προτύπου ότι δεν τρέχει κάστανο. Τότε μάλλον κάποιοι έχουν ιδεολογικά βάλει το αποτέλεσμα από πριν γιατί αυτό θέλουν και προσπαθούν επιστημονικοφανώς έτσι να το χιονίσουν λίγο. Η οικογενειακή κακοποίηση είναι πολλά τα ζευγάρια. Και τι σημαίνει αυτό. Αν υπάρχουν προβληματικά ζευγάρια, τα οποία κακοποιούν τα παιδιά. Ενώ δεν θα τα κακοποιούσε ένα ζευγάρι ομοφυλοφίλων. Ένα από τα μεγάλα δυστυχήματα που οδηγεί την Ελλάδα στην βαθιά κοινωνική κρίση στην οποία έχει οδηγηθεί και πολιτική είναι ότι οι πολιτικοί της είναι πανεπιστήμονες. Δυστυχώς, κύριε Κρανιδιώτη. Λοιπόν, ναι, κοιτάξτε, μας ακούνε και καταλαβαίνουν. Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γονό μου, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Θεολόγη, ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Τζούμα. Ευχαριστώ και εγώ.